Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, Δημήτρη, εσύ, Σαράντο, για το... Θα σας πω κάτι, τι θέλετε. Απόψε στις 9. Έχουμε... Δημήτρη, μας ένα τραγούδι ακόμα. Μου ήρθε λίγο ξαφνικό, δεν το περίμενα. Γι' αυτό, εγώ παιδιά μπορώ να σας πω όσα τραγούδια θέλετε. Και ένα τραγούδι ακόμα και δύο τραγούδια ακόμα. Έχουμε όμως απόψε ένα τραγούδι ακόμα. Ο Γιώργος Θεοφάνους είναι λατρεμένος και αγαπημένος, παιδιά. Τώρα τα λόγια είναι περιτά. Και μάλιστα σας περιμένουν πολύ ωραίες εκπλήξεις. Ποιους υποδέχετε σήμερα? Σήμερα έχουμε τη Μελίνα Σλανίδου και τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Και βέβαια ένα νέο ταλέντο, γιατί σε κάθε εκπομπή υπάρχει και ένα νέο ταλέντο που τραγουδάει τραγούδια του. Πόντι ήταν αυτή. Φαντάζομαι. Είναι και ο Δημήτρης Μπάκουρης. Λοιπόν, έχουμε εμείς ένα backstage βιντεάκι να δούμε έτσι και λίγο Μελίνα Σλανίδου. Από το σημερινό επεισόδιο στις 9 η ώρα στην εκπομπή Ένα Τραγούδι Ακόμα του Γιώργου Θεοφάνους. Έχετε πολλούς καλλιτέχνες που σας αγαπάνε, που έρχονται με ευκολία γιατί αισθάνονται κοντά σας πάρα πολύ καλά. Αισθάνονται σιγουριά ότι θα έρθουν, θα ακούσουν τα τραγούδια τους με μια πάρα πολύ ωραία ορχήστρα. Έχω μαζέψει 9 σολίστες και 9 μαέστροι είναι αυτοί. Δηλαδή μιλάμε... Δεν θέλω να μιλάω για αυτό σαν να έχω κάνει το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει. Γιατί έτσι πάντα αισθανόμαστε όταν κάνουμε κάτι. Αλλά αφού είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει. Θα κάνω καιρό να βρω τον εαυτό μου. Με τον Γιώργο Θεοφάνους, μέσα στον κορονοϊό, ξεκίνησε η συνεργασία μας. Κάπως παράδοξα ξεκινήσαμε, περίεργα, μέσα στην κλεισούρα όλων ήρθε ένα τραγούδι δώρο από το Γιώργο και από τους φαν, γιατί το επιλέξανε οι φαν μέσα από το διαδίκτυο, να το πω εγώ. Από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε κι εμείς και πειραματιστήκαμε, κάναμε τραγούδια. Είστε εδώ τόση ώρα και είστε τόσο ήρεμοι, τόσο γλυκιά. Είστε σαν μαθήτρια. Μόνο χαμογελάτε. Έτσι είστε και στη ζωή σας. Ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγάλη χαρά, γιατί είναι κάτι καινούργιο που ετοιμάζει ο Γιώργος και πραγματικά θέλω να πάει πάρα πολύ καλά, το πιστεύω πάρα πολύ. Οπότε μόνο χαρά και γέλιο έχει. Και έτσι είναι και στη ζωή μου, ναι. Χαρά και γέλιο. Τι είναι η ποντιακή λύρα για σένα? Είναι ολόκληρη η ψυχή μου. Είναι ολόκληρη η ψυχή μου. Είναι το μουσικό όργανο που κουβαλάει όλη την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, τις ιστορίες που ακούσαμε από μικρά παιδιά, όλους αυτούς τους ήχους και ένα παράπονο, αλλά γλυκό παράπονο. Έριξα μια κλεφτή ματιά στη θήκη της λύρας και είδα μια φωτογραφία μέσα. Είναι ο παππούς μου ο Μάκος, από αυτόν δηλαδή που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τη μουσική και εγώ και ο αδερφός μου, και φυσικά ο δάσκαλός μου ο Παναγιώτης ο Τσαχουρίδης, που μου έδειξε όλα τα μυστικά της ποντιακής λύρας. Έχετε παίξει λύρα μπροστά στον πρίγκιπα Κάρολο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Αρκεί να σας πω ότι από τα 40 λεπτά που δώσανε στον πρίγκιπα για να κάνει το λεγόμενο circulation, το socializing, 30 λεπτά έμεινε πάνω από τη λύρα, γιατί ο ίδιος είναι και τσελίστας, έχει ενδιαφέρον μουσικό. Και βέβαια ο διάλογος αναπτύχθηκε όταν άκουσε από την ποντιακή λύρα να τραγουδάω ένα κλασικό, ένα οπερατικό κομμάτι, και μετά τον μοιήσαμε εντός εισαγωγικών στο να ακούσει και το παραδοσιακό ρεπερτόριο του οργάνου. Ποντιακή μουσική. Ποντιακή μουσική. Απόψε λοιπόν στις 9. Έτσι, ένα τραγούδι ακόμα εδώ στο Open με τον Γιώργο Θεοφάνους και όλους αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες.